Ξεκινάμε λοιπόν από την. Μπορεί να έχουμε κάτσει λίγο κάτω στην ξαπλωτή αυτή τη συγκέντρωση και ξεκινάμε. Στο πρώτο, δεν επαναλαμβάνω ότι έχουμε γλώσσα στην ουρανή, που να πνέουμε κάτι, αυτά είναι όλα στάνταρ πάντα. Μόνο αυτό. Σαν σηκώνουμε το κεφάλι και ξυπνάμε. Μερικές φορές. Αφού το κάνουμε μερικές φορές, η επόμενη άσκηση τι είναι, φέρνουμε το πόδι λίγο έτσι και το άλλο εδώ. Παπ! Παπ! Εκεί. Ένα το μαζεύει εδώ, μπορούμε να σηκώσουμε και το, και αυτό γίνεται. Τουκ! Αυτό είναι επιπλέον συνδυασμό. Κύκλο στο αστράγαλο, κάτω. Ένα. Δύο. Τρία. Ο κύκλος στο αστράγαλο είναι και αν θέλουμε. Επίσης, αν θέλουμε, να σηκώσουμε για πιο δύσκολο και το λαιμό μα. Έτσι. Κάτω. Έχει τρία πράγματα. Ένα. Δύο. Τρία. Βάγει σου από την άλλη μεριά πίσω. Τελικά μπορούμε να μαζέψουμε και τα δυο μα. Έτσι. Πάει. Τακ. Πίσω. Τώρα έχουμε σιγά σιγά να σταθεί. Η επόμενη κίνηση είναι λίγο σαν κυριακό. Δίνουμε μία φορά, να κάνουμε ένα ελαφρό κυριακό. Και πάμε κάτω. Μπορεί να σπρώξουμε. Πάμε. Μπορεί κάποιο να μείνει εδώ ή να κουνηθεί λιγάκι. Ωραία. Η επόμενη άσκηση είναι να σηκωθούμε λίγο στον αέρα όσο μπορούμε και από τις δύο μεριές. Δηλαδή από εδώ πώς είναι. Χοπ, σαν να πάω να πιάσουμε χέρια και πόδι. Αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι τραγικό. Αυτό. Έτσι. Εντάξει, αν πιάσουμε χέρια και πόδια πάνω, επίσης γίνεται, αλλά... Φυσικά μπορούμε να κάνουμε και κάτι τέτοιο, αλλά σιγά σιγά, αυτό δεν το επιμένουμε πάρα πολύ. Ωραία. Αφού κάνουμε και αυτό, πάμε σε άλλη μια τελευταία άσκηση. Οπ, σηκώνουμε το σώμα μας. Αυτό είναι για την πλάτη. Οπ, εδώ. Αν είναι πολύ γυμνασμένοι κάποιοι, αλλά θα το κάνουμε μετά να βάλουμε τα χέρια τους εδώ στην κέφτια. Αλλά αυτό είναι πολύ απλό. Οπ. Βλέπεις, θα μπορούσαμε να ξεκινάμε για πολύ. Οπ, άρα γυμνάζει την πλάτη του αλλού, ο λαιμός, τα πάντα. Ωραία. Από εδώ τώρα τι κάνουμε, ερχόμαστε μπροστά. Α, μία άλλη άσκηση που μπορούμε επίσης να κάνουμε σε αυτές τις θέσεις είναι να σηκώσουμε το κεφάλι μας εδώ και να κάνουμε ένα μικρό κύκλο. Δηλαδή, σηκωνόμαστε, αχ, εκεί, πάλι. Αυτό είναι κοινότητα συνήθως και έτσι. Αχ, εδώ. Όλα αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά. Αυτό συνήθως μπαίνει πριν κάνουμε αυτό εδώ. Έτσι. Ωραία. Τώρα, θέλουμε τώρα λίγο να γυρίσουμε το σώμα μας από την άλλη μεριά. Πριν μπούμε σε κάποιες άλλες ασκήσεις. Δηλαδή, από εδώ πώς είμαστε, πάμε, ερχόμαστε έτσι. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα. Από εδώ σιγά σιγά θα καθόμαστε εδώ. Έτσι. Τώρα. Μετά πάμε σε αυτές τις ασκήσεις. Το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι είναι, είμαστε συγκεντρωμένοι στην αναπνοή μας. Το τεντώνουμε. Ωραία. Απ' την άλλη. Κύκλο σιγά σιγά. Μπορεί να το κάνουμε και προς πίσω. Τεντώνουμε. Μια-δυο φορές. Μόλις νιώσουμε πιο χαλαροί, ωραία. Χοπ. Εδώ. Βλέπεις, είναι απλό. Το άλλο το κάνουμε ένα, δύο, τρία, είναι πιο πολύ σαν γυμναστική. Εδώ το στηρίζουμε όσο μπορεί ο καθένας. Έτσι. Μετά το τεντώνουμε από την άλλη. Παρακάτω. Πάμε σε ασκήσεις του αρώτη. Φέρνουμε το πόδι μας εδώ. Κάτω. Με
πάνω κάτω, απλά συγκεντρωμένοι στο τάντιαν και το βλέμμα όμως μπορεί να πάει μπροστά. Μπορεί να γίνει έτσι, έτσι ή και έτσι. Και τα τρία σωστά είναι. Το έτσι σημαίνει ότι πάμε προς τα εκεί. Έτσι. Και μετά αλλάζουμε από την άλλη μεριά. Και αυτό το κάνουμε αρκετές φορές μέχρι να νιώσουμε τα πόδια μας. Είναι χαλαρά. Και όχι μόνο τα πόδια μας και η μέση μας. Μέχρι να νιώσεις εδώ ότι πάει, ότι αρχίσεις και χαλαρώνεις άλλη μια φορά. Άρα παίζεις εδώ μεταξύ αναπνοής και αφοσυγκέντρωσης. Όταν νιώσεις ότι χαλάρωσες, πας στην επόμενη άσκηση. Φέρνεις αυτό εκεί. Τα ίδια. Εκεί. Εγώ, ας πούμε, που έχω αυτό, το πρόβλημα αυτό, θα μπορούσα να κάνω εδώ μασάζ, ας πούμε, και τα λοιπά. Φέρουμε έτσι, μην κουνιέσαι πολύ, βρες κάποια αυτή ή όπως αρέσει, εκεί. Τακ, εδώ. Βλέπεις, εκεί. Αφού το κάναμε αρκετές φορές, μπορούμε και να πέσουμε το πράγμα που μας αρέσει. Αφού έρθουμε εδώ, αν χρειαστεί μπορούμε να τεντώσουμε λιγάκι τα πόδια, έτσι, αλλιώς πάμε κατευθείαν στην επόμενη άσκηση, που είναι τι, μαζεύουμε το πόδι εδώ το ένα και το άλλο το φέρνουμε στην ανάποδη θέση. Έτσι, απ' την άλλη μεριά. Και το τεντώνουμε. Όταν έχουμε φτάσει αυτές τις ασκήσεις, πάμε στην επόμενη. Ερχόμαστε εδώ, στη στάση που λέμε του γερακιού, έτσι. Αν θέλουμε μπορούμε λίγο να μείνουμε και σε αυτή τη στάση, αυτό το εξηγήσουμε σε άλλη φορά γιατί είναι πιο πολύπλοκο, και ερχόμαστε έτσι. Εδώ έχει δύο θέσεις, μία πάνω που τεντώνει τη σπονδυλική στήλη και γερμαίου και μία δύο που κατεβαίνει. Αυτή η κοπέλα που έκανε, έκανε αυτό εδώ, θα σου το δείξω μετά. Τσουκ, εδώ. Έτσι, εδώ. Βλέπεις τρία. Ένα πάνω. Δεξιά, αριστερά. Για τη μέση. Αφού το κάνουμε αυτό, μπορούμε να έρθουμε εδώ. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το σώμα μας. Και θα ξαναρθούμε. Και να κάνουμε κάτω την τελευταία άσκηση. Ερχόμαστε εδώ πέρα και πάμε εδώ. Χαιρόμαστε. Εδώ μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε και τα πόδια. Εδώ αν το πόλπο ένας κάποιος είναι αδύνατος, μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό. Και πλέον ένα πλέοντατο. Έτσι. Και εδώ ερχόμαστε έτσι. Ή έτσι. Κατόπιν, αφού μείνουμε λίγο, γυρνάμε στη στάση αυτή και μπορούμε να μείνουμε λίγο, να χαλαρώσουμε.